Μη μου κακιώσετε, δειλά μικρά ταξίδια, ερωτικά. Τα δυο τρανά ταξίδια μου θα διαλελήσω. Το ένα σε κάποιους τάφους Αττικούς, πελεκητούς αρχοντικά. Τ' άλλο σε κάποια μνήματα φτωχά και αραχνιασμένα. Όλων τις πλάκες χέρι μου θα ματουργώ, τις κύλησες. Κι ανάστησες τις λιγερές και πήρες τις ωραίες. Κι είχαν τα φτωχομνήματα βυζαντινές βασίλισσες. Κι οι πλούσιοι τάφοι είχαν απλές παιδούλες, τα αναγραίες. Δεν είναι χόρτο ταπεινό, χαμόδεντρο δεν είναι. Βρύσες απλώνει τα κλαδιά, το δέντρο στον αέρα. Μην καρτερείς εδώ πουλί και μη προσμένεις χλώη. Γιατί τα φύλλαν είναι πολλά σε κάθε φύλλο πνεύμα. Το ψηλό δέντρο ολόκληρο κι ήχο λογάκια στράφτη. Μ' όλους της τέχνης τους ηχούς με του ουρανού τα φώτα. Σαστίζει γη κι η θάλασσα και ο ουρανός το τέρας. Το μέγα πολυκάντιλο μες στο ναό της φύσης και αρμόζουν διάφορο το φως χίλιες χιλιάδες άστρα. Χίλιες χιλιάδες άσματα μιλούν και κάνουν ένα. Στο δένδρο κάτω δέει συνέκα μη βοσκοπούλα. Τ' άστρα γοργά τη δέχτηκαν καθώς η γη τον ήλιο. Τα σεραφή με γνώρισαν το βάθος της αγάπης και ολόκληρη παράδεισο διπλή παράδεισόνε. Ποιος είχε πει πως σούμελε πέτρα να βγάλεις ρόδο. Η ποίηση είναι λίγο σαν τις καλοκαιρινές διακοπές του Εργένη. Τις προετοιμάζει για την καλύτερη παρέα φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη και πηγαίνει μόνος του. Στο τέλος. Το ποιητικό είναι κάτι που κάθε άνθρωπος το ζει, μπορεί να το ζήσει οποιαδήποτε στιγμή, μπορεί να το δει στους πιο διαφορετικούς τρόπους και η Αθήνα δεν είναι άσχημη πόλη. Όχι, δεν είναι άσχημη πόλη. Για μας που ζούμε εδώ μέσα, για μας που έχουμε περάσει τις γωνιές της, που μας θυμίζουν ένα φιλί εδώ, έναν αποχαιρετισμό εκεί, έναν φίλο που χάθηκε, έναν φίλο που γνωρίσαμε. Η ποίηση δεν ήταν πάντοτε μια κλειστή τέχνη. Όταν ξεκίνησε 3.000 χρόνια πριν, ήταν μια τέχνη την η οποία ήταν στα χείλη όλων. Σήμερα είναι μια τέχνη αριστοκρατική. Προσβλέπει σε μια κατάσταση της γλώσσας ακραία, εμπείρατο θα έλεγα, και αφορά πάρα πολύ λίγους ανθρώπους. Ο πολλής κόσμος, εκείνο που έβρισκε στην ποίηση, το βρίσκει πια αλλού. Οι νέοι έχουν δικούς τους τρόπους έκφρασης. Έχουν τις κιθάρες τους, έχουν τα τραγούδια στον δρόμο. Ξαναβρήκανε, ξαναενώσανε το λόγο με το μέλος, όπως ήταν πάντοτε η ποίηση και έτσι μόνο έβρισκε την πλατιά απήχηση. Αυτό το πράγμα που εμείς κάνουμε είναι τελείως διαφορετικό από την ποίηση αγαπημένη από τον πολύ κόσμο, είναι ακριβώς αυτή η κλειστή τέχνη, η οποία πολύ φοβάμαι μήπως έχει κλειστεί τόσο πολύ στα όρια μιας συντεχνίας, όπου αυτοί που γράφουν είναι και οι μόνοι αναγνώστες. Εγώ πιστεύω πάλι ότι το κοινό είναι περιορισμένο, είναι το ίδιο κοινό αυτό το οποίο αγοράζει. Ελάχιστοι ποιητές είναι αυτοί που ξεφύγανε από τη χωρία των χιλίων αντιτύπων. Ακόμα λιγότεροι αυτοί που ξεφύγαν από τη χωρία των 5.000 αντιτύπων, κάπου εκεί είναι εγκλωβισμένοι, σκεφτείτε, ο Εγκονόπουλος, ο Παπατσόνης, και πολύ πιο λίγοι είναι αυτοί που φτάσανε στα μεγάλα τυράζ, ας πούμε, ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ο Καριωτάκης, αλλά είμαι πολύ περίεργος πόσα από αυτά τα βιβλία που έχουν αγοραστεί έχουν διαβαστεί. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό είναι το πραγματικό κοινό της ποίησης, οι γράφοντες.
και βαπούρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς, δεν μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες του ΕΣ, ώσπου οι τροχές μας συναντάνε τις βασικές σου τις αρχές. Ο πατέρας μου ο Μπάτης ήρθε απ' τη Σμύρνη το 22 και ζήσε 50 χρόνια σε ένα κατοημιστικό. Σ' αυτό τον τόπο όσοι αγαπάνε τρώνε βρώμικο ψωμί, τρώνε βρώμικο ψωμί κι οι υπόθοι τους ακολουθούνε υπογεία διαδρομή. Χτες το βράδυ είδα έναν φίλο σαν ξωτικό να τριγυρνά πάνω στην μοσικλέτα και πίσω τρέχανε σκυλιά. Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα, βάλε στα ρούχα σου φωτιά, βάλε στα όργανα φωτιά, να την αχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά. Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δεν μας ακούς.